Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω και θετικές προτάσεις, κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν είναι να κάνουμε συνέχεια αρνητικές προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είδα ότι ξεκίνησε η οδοπία της Πάρτης με τα χαράς και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί οι δημότες μου συνέχεια διαμαρτύρονται για το θέμα της οδοπίας. Πράγματι ξεκίνησε αυτή η οδοπία, η οποία με ευχαρίστησε και θεωρώ ότι ξεκινάει μια περίοδος η οποία θα προσφέρει ορισμένα ωφέλη στην πόλη της Πάρτης, ότι υπήρχαν πάρα πολλές βακούβες, πάρα πολλά αυτοκίνητα ταλαιπωρούνται από την κακή κατάσταση στην οποία υπήρχε στην οδοπία. Θα ήθελα όμως να επισημάνω κάτι. Επειδή κοίταξα και Δήμαρχε τη μελέτη, θα παρακαλούσα όπως πέστη το ασφαλτόστρωμα να ανεβαίνουν και οι σκάρες, καταλάβατε, της ΔΕΙΑΣ. Διότι δεν έχει προβλεφθεί στη μελέτη. Παρακαλώ λοιπόν, επειδή η κυρία Ντουβί τότε και η προηγούμενη μηχανική, όταν ήμουν εγώ το πρώτο έργο που έριχνα τι ασφαλτοστρώσει, ανεβάζαμε λοιπόν αυτά για να μην υπάρχει αυτή η κακοτεχνία και τα αυτοκίνητα πέφτουν μέσα. Λοιπόν, κύριε Παπαπαστόρη, επειδή δεν έχει προβλεφθεί, παρακαλώ, δέτε αυτό το θέμα για να μην δημιουργείται πρόβλημα. Εντάξει. Δεύτερον, θα παρακαλούσα επίσης, επειδή ήρθαν οι καλοκαιρινοί μήνες, έχει συσταθεί μια επιτροπή η οποία είχαμε πει για την στάθμιση και την αποβίβαση των λεωφορείων στην κεντρική πλατεία, ώστε ορισμένα τουριστικά λεωφορεία, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ σημειώστε τα αυτά, είναι θετικές προτάσεις. Εγώ δεν κάνω αρνητική πολιτική, κάνω πολιτική υπέρ του Δήμου και υπέρ των Σπαρτιατών. Να μπορεί να επιβιβάζεται οι τουρίστες να παίρνουν τον καφέ τους, να βλέπουν την πόλη μας, γιατί συνήθως παρκάρουν σε μέρος μακρινό και όχι εδώ, γιατί είχε πει και ο κύριος Βέργας ότι θα επιληφθεί. Παρακαλώ την επιτροπή αυτή που έχετε συστήσει να γίνεται μια επιβίβαση και αποβίβαση των λεωφορείων. Θεωρώ ότι είναι θετικό αυτό, γιατί ήδη άρχισε η καλοκαιρινή σεζόν και θα διευκολύνουμε με τους καταστηματάρχες μας. Λοιπόν, η στράτα να δώσει και την απάντηση. Να μην... όχι, εντάξει, δεν θέλω απάντηση. Ως προς την κατανομή, κύριε Δήμαρχε, της οδοποιίας, επειδή προλίγου βρισκόμουν στην Ευαγγελιστρία, στην οποία συνήθως παρκάρω το αυτοκίνητό μου, εγώ δεν έχω την κατανομή της οδοποιίας πώς έχει γίνει και ποια σημεία. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να προηγηθούν τα σημεία εκείνα τα οποία έχουν απολύτως ανάγκη, δηλαδή που είναι σε κακή κατάσταση οι δρόμοι. Γιατί έχω δει ότι υπήρξε ένα σχετικό σημείωμα πάνω στο αυτοκίνητό μου που έλεγε να πάρω το αυτοκίνητο, πράγματι το πήρα γιατί αύριο θα πέσει πίεση στην Ευαγγελιστρία. Θεωρώ ότι η Ευαγγελιστρία δεν έχει τόσο ανάγκη αυτή τη στιγμή να πέσει αυτή η πίεση. Μήπως είναι δυνατόν να αλλάξει ο σχεδιασμός και να πάει κάπου αλλού που χρειάζεται κάτι, γιατί μίλησα και με τους συμβολιέτες εκεί δίπλα. Καταλαβαίνετε, κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν θεωρώ ότι δεν είναι πρωταρχικό να πέσει εκτός αν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο. Τι πρέπει να απαντηθεί τώρα για ένα τεχνικό θέμα που έχει προγραμματιστεί, κύριε Δήμαρχε. Αν είναι πρώτο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ το λέω από την άποψη, καταλάβατε ότι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επέμβουν τροποποιήσει για την πρόταση εγώ. Ναι. Γιατί επειδή κατοικώ εγώ και βλέπω και ότι δεν υπάρχει κάποια ανάγκη να πέσει εκεί πίεση. Αυτό το πρόγραμμα είχε καταρτιστεί. Ναι. Μα δεν σας επιρρύπτω κάποια ευθύνη εγώ. Όχι, λέω, ότι η μελέτη είχε ψηφιστεί τον προηγούμενο χρόνο και είχαν ενταχθεί ορισμένοι δρόμοι ή κομμάτια δρόμων. Ναι. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά όπου μπορεί σε συνεννόηση της υπηρεσίας μας με τον εργολάβο, δεν θα το αντίρρησε. Ότι δεν τον χρειάζεται να συζητήσει με τους κατοίκους. Είναι και ο κορτσολόγος μας. Είναι πολλά κομμάτια. Είναι πολλά κομμάτια. Για ξέρω εγώ, σωστή παρατήρηση του κυρίου Ρίγα. Και η τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει με τη Λεωνίδου. Παρακαλώ, επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές και είναι αφόρητη κατάσταση και μας είχε ο κύριος Καλακάλιος, είπε, μας, κύριε Βέργατε και ο κύριος Καλακάλιος, επιτροπή να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα της Λεωνίδου. Συγγνώμη, μου επιτρέπετε, μια κουβέντα. Μεγάλο το πρόβλημα. Το είπα και την προηγούμενη φορά ότι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια της τεχνικής υπηρεσίας. Εάν η τεχνική υπηρεσία δεν φέρει τη μελέτη στη Δημαρχιακή και στη συνεχεία τη Δημαρχιακή να τη στείλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς θα κάνουμε παραπάνω. Εμείς τελειώσαμε, την παραδώσαμε. Από ό,τι ξέρω,
ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος να έχει παραδώσει τεχνική υπηρεσία, θα πρέπει λίγο να πιέσει τεχνική υπηρεσία. Απλά. Έχετε μια άλλη παρατήρηση. Ο κύριος έτοιμος. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις, κύριε Δήμαρχε, μία σε εσάς και μία στον κύριο Κανομήρη. Η μία σε εσάς είναι ότι πριν από μερικές μέρες μας ανακοινώσατε, κύριε Δήμαρχε, ότι στο γραφείο σας υπάρχουν οι παραιτήσεις του κύριου Καραχάλιου στη Φιλαρμονική και στο ΔΕΙΑΣ. Έχετε προβλήσει αντικατάσταση, τις έχετε κάνει ήδη αποδεχτές, γιατί η Φιλαρμονική, από ό,τι ξέρω, έχει να συνεδριάσει 3 μήνες. Όχι, πριν 20 μέρες συνεδριάσαμε. Όχι. Πήραμε απόφαση για. Όχι. Η ερώτηση είναι στον Δήμαρχο, κύριε. Οι παραιτήσεις από τα νομικά πρόσωπα ή ένας δημοτικός σύμβουλος, αν υποβάλει την παραιτήσή του από ένα νομικό πρόσωπο ή μια σχολική επιτροπή, έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο διορίζει, το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχεται ή δεν αποδέχεται την παραιτήση. Δεν έχει υποβληθεί αίτηση, θα έρθει στο επόμενο, δηλαδή. Όχι, κοιτάξτε, μην ρωτάτε την κυρία. Είχε πει, είναι γραμματέας, μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Μην παρεξηγώ. Είναι γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου και μαζί με τον πρόεδρο καταρτίζουν την ημερήσια διάταξη. Για όνομα. Στο γραφείο μου, όχι. Στο γραφείο μου, όχι. Ωραία. Στο προηγούμενο συμβούλιο είπαν ότι οι παραιτήσεις βρίσκονται στο γραφείο σας, στο γραφείο του Δημάρχου. Είναι γραμμένο, κύριε. Ο κύριος Καραχάλιος δεν μιλήσε, εγώ το δημοσίευμα. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, που έχετε, ακούστε με, γιατί ξέρω και λίγο αυτή τη διαδικασία. Μην ρωτάτε την κυρία Παπαποστόλου. Κύριε Παπαποστόλου, θα συντάσσετε επιμονή μου βάσεως μαζί σας. Μην ανησυχείτε. Άλλο θέλω να σας πω. Εγώ ρωτώ ότι ευρίσκονται δύο αιτήσεις στο γραφείο σας. Οφείλετε, κύριε Δήμαρχε, έτσι νομίζω εγώ, έτσι ξέρω. Σε συνεργασία λοιπόν με τον πρόεδρο, να του δώσετε τις δύο αιτήσεις και να τις φέρει. Είναι δική σας δουλειά, αφού είναι στο γραφείο σας. Από τα λίγα που ξέρω. Τώρα μου λέτε εσείς με παραπέμπετε αν η συνεδρίαση, κυρία Παπαδόπουλο. Η κυρία Παπαδόπουλο θα απευθύνεται σε μένα. Όταν υποβάλλετε μία αίτηση παραιτήσεως, πάει στον αρμόδιο υπάλληλο ή προϊστάμενο, ο οποίος τη χαρακτηρίζει και τη χρεώνει. Σε μένα έρχονται σχεδόν όλα για να λαβαίνω γνώση. Σε μένα, επειδή τώρα για τούτο το διάστημα έτυχε να είμαι δίπλα. Λοιπόν, παρέτηση του κυρίου Καραχάλιου δεν μου έχει χρεωθεί. Όμως, σας φρεσκάρω τη μνήμη ότι ο κύριος Καραχάλιος. Ο κύριος Καραχάλιος που μας είπε ότι τις έχω στο γραφείο του Δημάρχου. Δεν ξέρω πώς το εννοούσε. Δεν έρχονται στο γραφείο του Δημάρχου. Το είπε, το έκανα. Δεν τελειώνει. Δεύτερο, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καλομήρη. Είχε πάει μια επίσκεψη εχθές σε ένα συνοικισμό για την κατασκευή ενός γηπέδου 5x5 μαζί με τον κύριο Βέργαδο και με την κυρία Παπαποστόλου. Θέλω να τον ρωτήσω, έκρινε σκόπιμο ότι έπρεπε να είναι σημαντική η παρουσία του Προέδρου ή μέλος του αθλητικού οργανισμού, ναι ή όχι, και γιατί δεν τους κάλεσε? Όχι, είναι η απάντηση. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, θέλω την απάντηση και του κύριου Δήμαρχου. Όχι. Θέλω, παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να απαντήσει επί του θέματος. Θα απαντήσω ευθέως και απερίφραστα. Δεν έχω κανέναν ενδιασμό. Μάλιστα. Η δική μου γνώμη είναι ότι σε θέματα που αφορούν στον αθλητισμό είναι επιβεβλημένη, θα έλεγα, την παρουσία ή του Προέδρου ή μέλους. Ή, εάν έγινε διαφορετικά η επίσκεψη, μπορεί να